ψηλό. 1,3 κιλά για την ακρίβεια ξεκινήσει ο εγκέφαλος. Είναι πιο ελαφρύς και από μια μπάλα baseball. 1,3 κιλά λοιπόν ξεκινήσει, αλλά δεν ξεκινήσει τόσο πολύ από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Τη στιγμή που γεννιόμαστε, ο εγκέφαλός μας είναι μικρούλι. Πού είναι η μόνη μου εγκέφαλά μου. Παρά το ζητού, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ο εγκεφαλάκος όταν γεννιόμαστε είναι τόσο ζωστά. Έχετε δει μωράκια. Έχουν μικρό κεφαλάκι. Να, ακόμα και ο φίλος μας εδώ ο Θεμιστοκλής έχει πιο μικρό κεφαλάκι από τον δικό σας. Ναι. Τι γίνεται με τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος μεγαλώνει όσο μεγαλώνει. Και πώς γίνεται να χωράει στο κεφάλι μας. Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι ο εγκέφαλός σας αν τον βγάλετε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εθελοντής, ποιος. Θέλει να δω. Έλα εδώ. Είναι δόκτωρ. Δόκτωρ Φίλιππος. Ο δόκτωρ Φίλιππος είναι κύριο Κρόσμπερ. Κάνε με ένα κεφάλι. Καλό είναι. Για πόσο χρόνο να το κόβετε αυτό. Πέντε. Δέκα. Ωραία. Ας πούμε ότι αυτό είναι ο εγκέφαλος και θέλει να χωρέσει εδώ μέσα. Είναι αρκετά μεγάλο για να μπορεί να ελέγχει πολλά πράγματα και να κάνει όλα αυτά που την δόκτωρ Αριστεία. Αλλά για κάποιο λόγο εγώ δεν μπορώ να το βάλω μέσα. Δεν χωράει, παιδιά. Έχει κανένα καμιά ιδέα. Τσαλακόλι, έλα εδώ. Για να δοκιμάσετε να το πούμε. Εσύ δεν μεγαλώνεις το κεφάλι για να τον βοηθάς. Θα το κρατήσετε εκεί που ήταν. Για βάλ το μέσα. Κλείστο κι άλλο. Δες και σε ποιο μπράβο. Και έτσι όπως είναι διπλωμένο, σχηματίζονται κάποια έξω γόματα. Έλικες θα λένε, πώς θα λένε. Έλικες. Κάποια βαφουλώματα. Άβλακες. Πώς θα λένε. Άβλακες. Έλικες και άβλακες. Όπως είναι το κουνουπίδι δηλαδή. Όπως είναι το καρύδι. Το καρύδι ολόκληρο το έχετε δει τα χέρια από το τόπο του. Άμα το θέλουμε να το σπάσουμε, σε πόσα κομμάτια χωρίζει εύκολα. Σε δύο. Μπορούμε να το χωρίσουμε έτσι είναι το εγκέφαλος. Έχει δύο όπως θα λέμε ημισφαίρια. Το αριστερό, για δείξτε το αριστερό. Και το δεξί. Ωραία. Μπράβο παιδιά. Συνεχίζει. Λοιπόν, το εξής ενδιαφέρον μπορείτε να μας δείξετε και μια λίγο εικόνα. Δόκτωρ Λίζα, παρακαλώ. Α, ναι. Τι γίνεται για να προστατεύσουμε τον εγκέφαλο. Είναι πολύ ευαίσθητος ο καημένος που είσαι έτσι. Άμα τον βγάλεις μέσα από το κεφάλι σου και τον κάνεις έτσι με τον δάχτυλο, είναι μαλακός. Και είναι λιγιαστικός. Για να το προστατεύσουμε.